Που να έχει, το θυμάται και, χωρίς και να έγινε. Και απόψω υπάρχουν θέματα όπως είναι η ζάχαρη που εντός των 10 επομένων ημερών, αν δεν μπουν κάτι, δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει. Α, γιατί... είναι από τη τα Βόρεια Ελλάδα, καταλαβαίνει τα τέφτλα. Τα τέφτλα είναι μέχρι τις 10-15 Μαρτίου. Υποτίθεται ότι όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στα κάγκελα όλα τα προηγούμενα χρόνια για το θέμα της λειτουργίας της ζάχαρης. Το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα. Και υποτίθεται ότι ξέραν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. Χωρίς να θέλουμε να κάνουμε σκληρή αντιπολίτευση με την έννοια, εμείς σαν ποτάμι θέλουμε να λειτουργήσουμε επικοδομητικά. Έχουμε μια πρόταση, σας το λέω ειλικρινά, επειδή ασχολούμαι με το συγκεκριμένο θέμα. Αυτές οι προτάσεις όμως και οι δικές σας. Μα παλεύουμε να την προχωρήσουμε και είναι αδύνατο να βρούμε κάποιον. Και η Νέα Δημοκρατία, ναι, οι οποίες δεν συναντιούνται πουθενά. Και αυτό λέει ότι αν έχουμε πρόβλημα, να πάμε και σε ένα πακέτο, σε ένα καινούριο δάνειο και το ποτάμι θα είναι εδώ να στηρίξει. Λοιπόν, το ποτάμι έχει μια πάρα πολύ απλή ξεκάθαρη λογική και είναι η λογική, φαντάζομαι, που έχουν όλοι οι Έλληνες. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα υπάρχει μια καινούργια κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση για εθνικούς λόγους πρέπει να πετύχει. Και ελπίζουμε όλοι να πετύχει. Από εκεί και πέρα, το ποτάμι είναι δίπλα με ποια έννοια, με την έννοια την επικοδομητική. Ό,τι νομοθετικό διάταγμα έρθει, το οποίο είναι καλό, θα ψηφιστεί. Ό,τι νομοθετικό διάταγμα έρθει, στο οποίο όχι διαφωνούμε, έχουμε μια αντίθετη πρόταση, μια καλύτερη πρόταση, θα καταθέσουμε την πρότασή μας. Επικοδομητικά. Δεν συμμετέχουμε στην κυβέρνηση, δεν πρόκειται να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Θα κάνουμε αυτή την επικοδομητική αντιπολίτευση. Αν θέλατε πολύ να είσαστε. Να σας πω κάτι, όχι, αν το θέλαμε θα ήμασταν. Το ξέρετε πολύ καλό ότι αν το θέλαμε θα ήμασταν. Ήταν τόσο απλό. Αν το θέλαμε θα ήμασταν. Από την αρχή όμως δηλώσαμε ότι δεν θα είμαστε, δεν είμαστε και δεν μπορείτε να μπούμε στην κυβέρνηση. Απλά θα στηρίξουμε. Είμαστε έτοιμοι σειρά νομοσχεδίων και κύριε Κουμάτα, θα ξεκινήσω. Η δική σας τελευταία κουβέντα. Γιατί, έτσι όπως τα ακούμε, όχι, για να κάνουμε και τη σωστή αντιπολίτευση, έτσι όπως τα ακούμε, ήταν σαν να πηγαίναν όλα καλά με τη Νέα Δημοκρατία και ξαφνικά ήρθε η καινούργια κυβέρνηση και τα χάλασε όλα. Γιατί η ζάχαρη είναι το κλασικότερο παράδειγμα του ότι δεν πήγαινε κάτι καλά, τώρα δεν έχει λυθεί, αλλά δεν πήγαινε τίποτε καλά και πριν. Πριν φτάσουμε. Πρέπει να ανοίξουμε τη ζάχαρη. Λοιπόν, όχι, πρέπει να την ανοίξουμε. Πρέπει να την ανοίξουμε. 300.000, 20.000. Για να κοστίσει το δεκαπλάσιο. Κύριε Κουμάτε. Δεκαπλάσιο κόστο εδώ πέρα. Έχω το λόγο. Έχω το λόγο. Ήρθε ο χρόνο μου. Ήρθε ο χρόνο μου για να τελειώσω ο κρόσο. Επομένως, αυτή είναι η θέση του ποταμιού. Δηλαδή, συγκεκριμένα, στηρίζουμε επικοδομητικά. Δεν συμμετέχουμε. Εννοείται ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε. Εννοείται ότι θα κάνουμε σκληρή αντιπολίτευση. Εννοείται ότι όπου κάτι δεν πηγαίνει καλά θα το χαρακτηρίσουμε, θα το στυλιτεύσουμε, θα πούμε στη διαδικασία να το κρίνουμε και να το κατακρίνουμε, αλλά έχουμε για όλα προτάσεις. Τι προκύπτει από τις επαφές που έχει ο κύριος Θοδωράκης? Ο κύριος Θοδωράκης είπε. Στο Βερολίνο και στην Ιταλία. Όπως δήλωσε και ο ίδιος, θα βρεθεί με τον Πρωθυπουργό. Ζήτησε ήδη ραντεβού με τον Πρωθυπουργό προκειμένου. Βέβαια, προκειμένου να τον ενημερώσει. Ο ίδιος ο κύριος Θοδωράκης, αφού ενημερώσει τον Πρωθυπουργό, θα κάνει και τις αντίστοιχες και τις δηλώσεις που απαιτούνται. Βέβαια, ξέρει ότι η ανησυχία είναι έκδηλη και η έκδηλη είναι σε όλους η ανησυχία. Έρχονται κάποια μηνύματα, τα οποία μηνύματα βέβαια είναι λογικά με ποια είναι. Θα μας πιέσουν. Δεν μπορείτε να την αφήσουν την ελληνική κυβέρνηση τόσο εύκολα να κάνει αυτό που θέλει, εννοείται ότι θα μας πιέσουν. Από εκεί πέρα, εμείς όμως πρέπει να είμαστε έτοιμοι με πραγματικές δουλειές. Και τώρα ερχόμαστε σε αυτό που λέγαμε πριν. Η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης είναι, και δεν είναι τυχαίο το παράδειγμα, είναι η μεγαλύτερη, η ισχυρότερη, η ανθυρότερη κάποια εποχή βιομηχανία του πρωτογενού τομέα, που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα. Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ επενδύθηκαν στη ζάχαρη. Στις επόμενες 10 με 15 μέρες, μέχρι τις 15 Μαρτίου, οφείλουν οι παραγωγοί να μάθουν αν θα έχουν συμφωνία με την βιομηχανία προκειμένου να σπείρουν. Αν δεν το μάθουν, δεν θα σπείρουν. Χάνεται η σεζόν. Τα προβλήματα είναι ίδια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν τα έλυσε η προηγούμενη κυβέρνηση. Ήρθε η προηγούμενη κυβέρνηση που τα έκανε όλα τόσο καλά και τόση ώρα ακούμε για ελεημοσύνες. Δηλαδή, οι 100 δόσεις, τα κόκκινα δάνεια, τα επιδόματα. Ακούμε συνεχώς τέτοια πράγματα. Για τις πραγματικές δουλειές. Υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο αυτή τη στιγμή στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, που μόνο τα τελευταία 3 χρόνια μπορεί να τη χρέωσει πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε μαζί με τους τευτλοπαραγωγούς, μιλάμε για πάνω από 1.000 με 1.200 άτομα, αλλά άμα πάρετε την προέκταση, δηλαδή το πόσα λεφτά αντιστοιχούν στην κάθε τοπική κοινωνία, μιλάμε για πάνω από 50 με 100.000 ανθρώπους που επηρεάζει άμεσα η ζάχαρη. Και το πιο σημαντικό, το εμπορικό μας ισοζύγιο και τελειώνω. Και τελειώνω. Γιατί, το εμπορικό μας ισοζύγιο και τελειώνω. 320.000 είναι η τόνη. Στο εισαγγελέα, όχι στην κυρία Ξοφιλία. Μισό λεπτό. Κύριε Γιακουμάτη, να μιλάμε συγκεκριμένα. Να μπούμε σε μια διαδικασία, να μιλάμε συγκεκριμένα και να λέμε τι φταίει. Η ζάχαρη είναι κάτι που φταίει. Και γι' αυτό έχετε ευθύνη κι εσείς. Δεν μην συζητάμε συνεχώς για την ευθύνη της κυβέρνησης των 45 ημερών. Η ζάχαρη τη διαχειρίζεστε εδώ και 25-30 χρόνια. Και καταφέρατε να την κλείσετε. Και δεν είναι όλα θέμα. Όχι, μα δουλεύει η ζάχαρη. Πριν πάμε στον εισαγγελέα. Κάνει 40 εκατομμυρίων και δεν πήραμε χαμπάρι για 40 εκατομμύρια, λέει για ένα χρόνο. Άμα υπάρχει προσπάθεια.
πατάλι και λούφα, ας πάει στο εισαγγελέα. Λοιπόν, δεν είναι όλα θέμα εισαγγελέα, θέμα και πολιτικής βούλησης. Υπάρχει μια, και να τελειώσω μια τελευταία κουβέντα. Δεν μπορεί σε οργανισμούς να υπάρχουν διοικήσεις όταν αυτοί οι οργανισμοί αποτυχάνουν. Η διοίκηση της Ζάχαρης είναι η διοίκηση που επιλέχθηκε από την συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Απέτυχε, αποτύχανε επί σειρά ετών, χρέωνε τη Ζάχαρη, δεν μπορούσε η Ζάχαρη να κερδίσει ούτε ένα ευρώ, είναι ένα μονοπόλιο. Είναι μονοπόλιο, δεν μπορούσε να κερδίσει ένα ευρώ και παρέμεινε η ίδια διοίκηση. Γι' αυτό δεν ευθύνει το ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα έχουμε η τελευταία κουβέντα για το ζήτημα της κυβέρνησης, πρέπει να τρέξει λίγο περισσότερο. Έως πολύ περισσότερο. Τη Ζάχαρη έπρεπε να την ξέρουν. Γι' αυτό λέω το συγκεκριμένο παράδειγμα. Ασχολούνταν χρόνια. Θα έπρεπε να έρθουν στην άμεση λύση. Αυτό είναι που λείπει από την κυβέρνηση. Τους προκαλούμε, τους προτρέπουμε να τρέξουν πιο γρήγορα και το ποτάμι εδώ είναι δίπλα, προκειμένου όχι. Εννοείται σε καμία περίπτωση να συμμετέχει στην όποια κυβέρνηση, να δώσει λύσεις και προτάσεις. Γιατί έχουμε έτοιμες λύσεις και προτάσεις. Να